Πάμε να δούμε Παρθένους. Για τους Παρθένους, ναι, δεν είναι εύκολο να είσαι συγκεντρωμένος. Αυτό ισχύει για όλα τα μεταβλητά ζώδια. Γιατί είπαμε ότι είναι ο Ερμής ο Διδύμος, ότι κάνει αυτήν όψη με τον Ποσειδώνα και η Αφροδίτη το ίδιο. Που είναι λίγο είναι χαοτικές όψεις αυτές. Ό,τι αγγίζει τον Ποσειδώνα γενικά δεν του δίνει διαφάνεια και του δημιουργεί και μεγαλύτερη σύγχυση. Και νιώθεις ότι δεν ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να αποφασίσεις ή προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθείς. Γι' αυτό και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις λέω ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, go with the flow, πήγαινε με το κύμα. Μην παίρνεις σημαντικές αποφάσεις, μην παίρνεις ρίσκο, μην διακινδυνεύεις πράγματα. Βέβαια, οι Παρθένοι σήμερα μπορεί να είναι δύσκολο να συγκεντρωθείτε σε αυτά που έχετε να κάνετε. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι το μυαλό ταξιδεύει και θα θέλατε να ταξιδέψετε ίσως κιόλας. Και ένα ταξίδι μπορεί να σας έκανε καλό, μια μετακίνηση. Εντάξει, σιγά σιγά ανοίγουν τα πράγματα. Νομίζω ότι θα μπορέσετε να το επιτύχετε. Δεν είναι αρνητική ημέρα σήμερα για τους Παρθένους, να το τονίσω αυτό. Απλά έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες που είπαμε.